Το μήνυμα που στέλνουμε είναι το μήνυμα της ανατροπής, το μήνυμα της ελπίδας στον ελληνικό λαό, το μήνυμα της ελπίδας στον κρητικό λαό. Καλούμε τον λαό της Κρήτης και του Ηρακλείου να συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες ανατροπής, για να φέρουμε αυτό που έχουμε εγγυηθεί και έχουμε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, αλλά μαζί με τον λαό, γιατί οι μέρες που θα έρθουν σε μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δύσκολες, και καλούμε τον λαό να είναι συμμέτοχος σε όλη αυτή την προσπάθεια που είναι το ξαναχτίσιμο της Ελλάδας, το χτίσιμο μιας κοινωνίας αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Ναι, την άλλη Παρασκευή θα είναι ο πρόεδρος εδώ στο Ηράκλειο. Θα κάνουμε την προεκλογική συγκέντρωση που θα είναι, δίνουμε μεγάλο βάρος και στο Ηράκλειο αλλά και στην Κρήτη. Η Κρήτη θα δώσει το σήμα και το μήνυμα της ανατροπής σε όλη την Ελλάδα, και είναι κλείνει από εδώ ο πρόεδρος προεκλογικές συγκεντρώσεις, όπως έγινε και το Μάη, αλλά αυτή η εκλογή θα είναι νικηφόρα, θα είναι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, η νίκη του λαού, η νίκη της ανατροπής. Πλέον το 2015 δεν είναι το 2012, ο κόσμος έχει μάθει, ο λαός δεν πιστεύει πλέον στο φόβο, δεν τον φοβίζει τίποτα, δεν πάει παρακάτω, πρέπει να ανατρέψουμε αυτές όλες τις πολιτικές, και τον καλούμε να είναι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια.